και έτσι πρέπει να πάρε ρε Μπουγάτσα νούμερο 2 εσύ. Λοιπόν. Πάλιο πούστη. Ναι. Πιπέι θα σου βάλω. Ναι. Τζορδάν, σε παραδέχω, δεν είναι. Ο Βαλμπουενά, ο Μαρίκο Βαλμπουενά. Στην Γαλλία, σύντομα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για μια ομάδα να κατεβαίνει μισή στο γήπεδο για λόγω γαστρικής. Τι κλάψεις μπορεί εδώ, μαρμίτα είναι όλα. Έτσι με λίγο να ακούσω. Με συγχωρείς, ναι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει μια ομάδα, μισή ομάδα να αποβάλλεται από κάρτες κτλ. Μισή ομάδα σε γκολ να κατοχυρώνεται και να είναι offside. Δεν έχουμε ακούσει στην ιστορία ποτέ. Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι αυτοί οι παίχτες γιατί πιστεύω όλη τη βδομάδα θα παίξουν σε πολλά ευρωπαϊκά site αυτό το γκολ. Όπως βλέπεις κάτι γκολ από την Αφρική. Που λες πρωτοφανές offside goal ή πρωτοφανές ξέρω εγώ αυτό goal. Το συγκεκριμένο goal πιστεύω θα παίξει πολλά ευρωπαϊκά σάρια. Δεν μπορώ τα κλάματα. Θα διαφημιστούν αυτά τα παιχτάκια εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Καρυπίδη, αφήστε λίγο τα Instagram. Οπα. Και τις δηλώσεις. Σταματήστε ρε. Λοιπόν. Αφήστε τα Instagram και τις δηλώσεις. Γιατί έτσι δεν παίρνονται οι άνοδοι. Οι άνοδοι. Ναι, δεν κερδίζονται οι άνοδοι έτσι. Οι άνοδοι. Με τα Instagram και με τις δηλώσεις και ο άλλος να πηγαίνει τώρα με τα πακέτα, ναι. Δεν μπορούμε να πάρουμε την άνοδο. Άρα δεν έχεις πακέτα. Δεν έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, αυτή είναι μια αλήθεια για να μην λέμε ότι κλαίμε μόνος και δεν βλέπουμε και τα δικά μας τα στραβά. Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα ένα λαό αυτή τη στιγμή που ήμουν στο γήπεδο πολύ εξαγριωμένο. Με ποιον? Με τους πάντες και, με τους παίχτες ακόμα το Αγροτικό Αστέρα είδα πολύ, πολύ επιθετική τάση του κόσμου. Γιατί? Το οποίο είναι ένα προεόρτιο για το τι θα ακολουθήσει με τη Λαμία. Εδώ. Ένα προεόρτιο. Ναι, μην γίνεται κανένα ξεοπατικό κέντρο. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος ναι. Και αυτό που έγινε στο Άρης ΠΑΟΚ 2-0 τότε με το πρωτάθλημα. Θα γίνει σε Λαμία. Σε περίπτωση που ο Άρης είναι σε απόσταση βολής. Δεν θα, είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που θα γίνει με τη Λαμία. Μα... Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Ναι. Έχει συσσωρευτεί από 3 χρόνια καταπίεση και στεναχώρια ναι. Του κόσμου. Έχει συσσωρευτεί. Και το ξέσπασμα θα γίνει εκεί. Ναι. Εγώ το λέω προσπάθεια κατεύθυνση να λάβουν οι πάντες τα μέτρα τους. Λοιπόν, και μία άλλη πληροφόρηση ότι ένα φορτηγό γλυκά έχει φύγει από τη Λαμία και έχει πάει ήδη στις Σέρες προκαταβολικά. Ένα φορτηγό γλυκά. Τι σε πειράζει εσένα. Εγώ το λέω για να το ακούσουν οι δικοί μας να πάρουν τα μέτρα τους αν μπορούν να πάρουν τα μέτρα τους. Και πέστε στο Σερών θα σκυλιάσουνε. Με εμάς λέω, με εμάς έχει πάει το φορτηγό με τα γλυκά. Πασαριακό Άρης Βασίλη. Ναι, να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Για το Πασαριακό Άρης. Κακό είναι αυτό. Εγώ λέω ότι. Άμα γιόνου λεφτά για γλυκά. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα και λέω όποιο. Και πρέπει να προειδοποιήσω του δικού μου. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Άμα δεν έχει. Μην πάμε σαν τον πρόσφατο σφαγή. Εσύ άμα δεν έχει λεφτά για γλυκά. Εγώ πρέπει να αναφέρω τα πράγματα. Το τι έχω και τι δεν έχω δεν είναι εγώ ο πρόεδρο. Σε όποια αγωνιστική συμφωνία. Ωραία. Θα πάτε και 200 άτομα στι αίρε που πήγατε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα φάω. Εγώ προειδοποιώ. Θα χάσει ο Πασεραϊκό. Εγώ προειδοποιώ παίχτε προπονητή, διοίκηση και κόσμο. Ότι το φορτηγό με τα γλυκά έχει πάει ήδη εκεί πέρα. Ναι. Και οι παίχτες των Σερών θα σκυλιάσουν με εμάς. Ναι. Πάρτε τα μέτρα σας. Θα σκυλιάσουν. Και, ναι. Και το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει, αρχίζει γενομένες από το Σάββατο με το Όφι Απόλλωνος Μύρνης. Ναι. Αν εκεί έρθει κάποιος άσος, τότε όλα μετά είναι ανοιχτά. Για το θέμα της ανόδου. Ο Πασεραϊκός είναι ομάδα αδιάφορη. Ούτε πέφτει, ούτε ανεβαίνει. Λογικό είναι. Να κοιτάξει. Εκείνο το θέλεις άσο. Εννοείται. Ναι. Όχι, διπλώμα καθαρίζει. Εννοείται, γιατί μετά παίζει και Λαμία από όλες τις μέρες. Δεν μου λες. Ο Πασεραϊκός είναι μια ομάδα αδιάφορη. Οπότε όχι. Θα κοιτάξει να ωφεληθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ωραία, εσύ, εγώ το είπα και στους δικούς μου για ναι. Να δω αν μπορούν κάτι για να ανατρέψουν την κατάσταση. Αλλιώς θα πάμε αγωνιστικά. Θα πρέπει να πάρετε γλυκά. Για να περισσότερα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ διοίκηση. Οι κατηγορίες δεν ανεβαίνονται έτσι. Εγώ προειδοποίησα και μίλησα. Ναι. Πάντως η Βέρεια τον κράζει τον Καρυπίδη. Χθες ήμουν εκεί. Ναι. Ούτε να τον ήθελε εκεί πέρα. Ναι. Και να εκεί ήταν ο Καρυπίδης. Ναι. Πήρε τα λεφτά από την ΠΑΕ Βέρεια λέει και τα έριξε στον Άρη. Έτσι. Λοιπόν, και χρεωμένη στη Βέρεια. Λεφτά συν σήμερα τι θα γίνει. Αν τα έριξε στον Άρη, τα έριξε σε Ελλάδα. 4-3 σήμερα. 7 συν. 7 συν σήμερα. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω χθες τη. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος, ο παδός της Λαμίας. Καλημέρα Χρήστο, με μεγάλο ενδιαφέρον προσοχή σε ακούμε. Συγχαρητήρια για το εξαγωνιστικό σου κομμάτι. Βεβαίως. Καταρχήν την καλημέρα μου στον ευγενέστατο κύριο Μαλάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια λιγάκι για τη Λαμία και τον Άρη, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον εκτός αυτού όσον αφορά τη σημερινή μέρα για τη Football League. Οι συνοπαδοί σου, φίλε μου Αριανέ, βγαίναν και λέγανε Άρης, είσαι βρε, αξίζω, δεν αξίζω, πρέπει να ανεβώ.
Σωστά. Και με το πέναλτι του Τσιμπούρου με τον Εγινιάκο. Και ο ίδιος του το λέγε. Ναι. Η απάντησή μου είναι Λαμία είμαι βρε και θα ανεβώ. Όσο είσαι εσύ Λαμία φίλε, εγώ είμαι εξωγήινος. Θα ολοκληρώσω. Είναι η απάντησή μου. Θα ολοκληρώσω. Αν είσαι εσύ Λαμία φίλε. Χρήστο, μία ερώτηση μόνο. Είσαι, μας ακούς τώρα, μας παίρνεις από τη Λαμία τηλέφωνο. Όχι, 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 όχι. Είμαι κάτι εδώ δικιά μας. Δικιά μας. Είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης εδώ και 25 χρόνια. Αν είσαι εσύ Λαμία. Είναι ακροατής μου και το ξέρω τι είναι από τη Λαμία. Α, το ξέρω. Α, sorry, δεν ξέρω. Είναι ακροατής μου, είναι ο αιρετικός μετανάστης και παντρεύτηκε δικιά μας και στέργιωσε και δεν χώρισε και τον κράτησε και μπράβο της. Αξίζει δηλαδή, πες πολύ καλά, αξίζει εκεί που είσαι. Όχι, όχι, όχι. Και αξίζω, αλλά και έχω περισσότερους κουραβιέδες και γλυκά από σένα. Καραμβέρα. Είναι τους κουραβιέδες σου και ένας ο Χαρελάου σε τρεις αγωνιστικές. Να σου τους βάλουμε σε τους κουραβιέδες. Άσε με να μιλήσω και μετά να μιλήσεις. Το σιρόπι. Την ομάδα σου να πούμε μας έχετε χτυκιάσει φέτος. Θα μ' αφήσει να μιλήσω. Για το μήνυμα. Στο Χαριλάου σας περιμένουμε. Επιτρέπετε. Με την πρόεδρο δημοκρατία σας περιμένουμε στο Χαριλάου. Πάντα δεν μ' αφήσει να μιλήσω. Μετά το μάτι του κυπέλλου και μετά το δικαστή θα το απαντήσω. Το σιρόπι του Ραβανίλη από τη Βέρεια τελείωσε η ζάχαρη. Και γι' αυτό έφυγε ο Αναστόπουλος. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Βέλλας. Καημένε, καταντήσατε το αφημί του ανθρώπινου κρατήου να έχει μεγαλύτερη υπόθεση. Πέτε στο site και βγαίνεις και μιλάς ρε. Αυτά δεν έχουν γίνει στα θα σας πάνε τα ευρωπαϊκά τα site ρε αυτό το κόσμο. Πες το ούτε Ολυμπιακό στα κανένα, πες το. Το είπα, δεν θα έχουν ούτε Ολυμπιακό στα χώρα. Θα ξεφτιλίζουμε, όπως σας ξεφτιλίζανε με τον Ηρακλή, τη Λάρισα και την Κέρκυρα πέρυσι και πρόπερσι, έτσι σας κάνουμε πλάκα. Καλά, καλά. Έλα να με κάνεις πλάκα τώρα στο Χαριλάου. Όταν θα έρθουμε στο Χαριλάου... Έλα. Θα καλοπεράσεις στο Χαριλάου. Σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στο Χαριλάου. Θα καλοπεράσεις. Με λουλουδάκια θα πετάμε στα παιδάκια σας εκεί πέρα. Λουλουδάκια, την είπες και την αντάφυλλα. Και να ξέρεις κάτι, κλείσε εσύ! Σάματα από εκεί πέρα, του ελληνικού ποδοσφαιριού! Κλείσε, μη! Θα επανεκτραμπούμε! Πριν 6 χρόνια, εάν ερχόταν μια μέρα και έλεγα ότι ο Άρης θα παλεύει εδώ ένας Αριανός και θα μαλώνει με έναν οπαδό της Λαμίας, ποιος θα ανέβει από τη Β' Εθνική στην Α, και η Λαμία θα είναι το φαβορί, δεν θα το πίστευα, ρε φίλε. Είπατε ότι δεν είμαστε λαμόγια να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παραχμή είμαστε εδώ στον παραχμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παραχμής. Οπότε, τι ζητάμε εμείς. Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί. Τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like! Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.